Εμείς αρχίζουμε και... Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύε, ουράνιε, παράδειγε, το πνεύμα της αληθείας, καταδού, παρών, τα θάματα του χρόνου, στις αγώσεις των αγαθών και ζωής ο Υπός, ευδέ και σύλλοψε με την κατάρρευση μας, από βάσης της γης, και σώσε με καθέκα της ψαράς ημών. Αμήν. Χριστός αμέστη, χριστιανούς βαπτισμένους, να ρωτάνε, να έχουν απορία ποιος έφερε το κακό στον κόσμο ή ακόμη κάποιος πρέπει να έκανε το κακό, να το δημιούργησε, γιατί βλέπουμε να είναι ο κόσμος γεμάτος από κακά. Και όταν λέμε κακά, εννοούμε συμφορές προφανώς. Θα το καταλάβουμε στη συνέχεια αυτό. Πάντως, ο Άγιος Βασίλειος που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, δίνει απάντηση λέγοντας ότι για τα κακά τα συγκεκριμένα που βασανίζουν τον κόσμο, όποια μορφή και αν έχουν, δεν είναι αίτιος ο Θεός. Δεν είναι αίτιος ο Θεός. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες οι άνθρωποι. Η μία κατηγορία εστιάζει, ρίχνει το βάρος στην αιτία του κακού αλλού, και άλλη κατηγορία αλλού. Μπροστά στο κακό που υπάρχει στον κόσμο, και ας ξεκινήσουμε πρώτα από την κακή ποιότητα των ανθρώπων. Αυτοί που συνήθως είναι πολέμοι που έχουν μίσος ή φθόνο εναντίον συνανθρώπων. Για αυτούς, γιατί και ο Δαβίδ, ο προφήτης, είχε εχθρούς που τον πολεμούσαν εφόρου ζωής, σε όλη του τη ζωή. Και
κάθε φορά που αισθανόταν ότι τον πολεμούν, «Κύριε, με πολεμάνε» και δεν είναι ένας, αλλά είναι πολλοί. Το γράφει αυτό και το διαβάζουμε μόλις αρχίζει η ακολουθία του όρθρου. «Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, γιατί αυτοί που μου θλίβουν τον εσωτερικό μου κόσμο και απειλούν τη ζωή μου στο τέλος τέλος, έχουν πληθυνθεί». Έβλεπε ότι όλο και περισσότεροι γινόντουσαν. Και φώναζε, «Κύριε, στο είπα στην προσευχή μου και εν το επικαλείστε με, και την ώρα εγώ που στο έλεγα ότι οι εχθροί μου με πολεμούνε, επίκουσάς μου, με άκουσες». Ο Δαβίδ ήταν ως άνθρωπος γενναία ψυχή, αλλά και διέθετε πολύ υπομονή, πάρα πολύ υπομονή. Κάποτε, το κάποτε το πούμε συχνά, περνούσε από ένα σημείο στην Ιερουσαλήμ και κάποιοι τον σκυλόβριζαν. Και δικά του πρόσωπα του Δαβίδ θέλησαν να κλείσουν τα στόματα των εχθρών του Δαβίδ. Και λέει, «Άφετε αυτούς, άστε τους, ο Κύριος τους έβαλε για να με βρίζουν. Άφετε αυτούς, ο Κύριος τους έβαλε για να με βρίζουν». Πάντως, «εν το επικαλείστε με, όταν εγώ ύψισα τα χέρια μου και σου μίλησα, με άκουσες». Και άλλοτε πάλι, μιλάει στον Κύριο και του λέει, «Ηνατί, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος». Ήτανε μακροχρόνιος ο πειρασμός του εχθρού, μακροχρόνιος, άφησε ο Κύριος, παράτηνε τον πειρασμό και γυρίζει και του λέει, «Γιατί με άφησες εντελώς». Η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Οπότε, στο τελευταίο όριο που φτάνει η θλίψη, «εγώ είμαι εδώ», λέει ο Κύριος. Και βεβαίως ο Κύριος είναι παρόν. Λέγει ο Δαβίδ, «Έτι λαλού», ο Κύριος στο Δαβίδ και σε οποιονδήποτε από εμάς, «Έτι λαλούδο σου ιδού πάλι». Ενώ ακόμα συμιλάς με μένα, νάτος, είμαι εδώ. Ο Δαβίδ πέρασε από πολλές και μεγάλες δοκιμασίες. Από πολλές και μεγάλες δοκιμασίες. Να φέρουμε στη μνήμη μας
ότι και ο γιος του, ο Αβεσσαλόμ, επαναστάτησε για να του πάρει την εξουσία. Και την ώρα που το πεδίωκαν οι εχθροί, τα στρατεύματα του Δαβίδ, πιάνε τα καβαλιά ενός δέντρου και πήραν το κεφάλι του. «Ιέ μου Αβεσσαλόμ, Ιέ μου Αβεσσαλόμ», φώναζε, η καρδιά υπονούσα. Ο Υιός ξεκίνησε την επανάσταση εναντίον του Πατέρα. Και ο Πατέρας βλέπει τον Υιό με κομμένο το κεφάλι. Να, κακά, να, συμφορές που δεν αντιμετώπισε μόνο ο Δαβίδ, αλλά έχει ιστορία να μας αναφέρει όμοια γεγονότα. Μπροστά λοιπόν στα κακά που περνάει η ανθρωπότητα, άλλοι ακολουθούν τον Δαβίδ και είναι μια κατηγορία ανθρώπων, και άλλοι ακολουθούν έναν άλλο δρόμο. Ποιο δρόμο ακολουθούν οι άλλοι που δεν μιλάνε με τον Θεό? Λέγει και πάλι ο Δαβίδ, λέγει και πάλι ο Δαβίδ, «Είπεν άφρον, άφρον εν την καρδία αυτού», είπε ο άνθρωπος που του λείπει η λογική, η συμμαζεμένη και η φρόνιμη, ότι ουκέστη Θεός, ότι δεν υπάρχει Θεός. Αυτή είναι η κατηγορία που αρνείται την ύπαρξη του Θεού και λέει δεν υπάρχει Θεός. Και ξέρετε γιατί σύμφωνα με αυτούς δεν υπάρχει ο Θεός? Για να έχει την άνεση ο άφρον που αρνείται τον Θεό να εκτελεί ελεύθερα και ασίδωτα ό,τι του υπαγορεύει, του υπαγορεύουν οι επιθυμίες του. Ό,τι του υπαγορεύουν. Ο άνθρωπος ο άφρον, και λέει ο Δαβίδ, είπε αυτά λέει ο άφρον και ελάτε να δείτε λέει τα αποτελέσματα της αφροσύνης. Δηλαδή, του να έχει κανείς τη γνώμη ότι δεν υπάρχει Θεός, δηλαδή τα αποτελέσματα. Γι' αυτό λέει αμυαλοσύνη στο χειρότερο βαθμό. Λέγεται αφροσύνη, λέγεται. Ελάτε να τα δείτε. Πάντες διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν. Μετά από εκείνο τον αργηθή στο Θεό, αρχίζει η διαφθορά, όχι να εισβάλλει λίγο-λίγο, αλλά σαν χύμαρος και να παρασέχει τα πάντα και να μην αφήνει τίποτα όρθιο. Αποτέλεσμα του ότι δεν υπάρχει Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, ήταν το ότι οι πρόγονοί μας είχαν γεμίσει τη γη με αγάλματα. Και με βάση τη διαγωγή που έδιναν στους θεούς οι αρχαίοι, λέμε διαγωγή, παραδείγματος χάρη, θυμώνει ο Θεός, θυμώνω και εγώ, σκοτώνει ο Θεός, σκοτώνω και εγώ, οργιάζει ο Θεός που λέγεται Διόνυσος, κάνω και εγώ όργια. Μετά επαναλαμβάνω, από την άρνηση του Θεού, τέλος αρχίζει από εκεί και πέρα
η εισβολή, όλων των κακών που υπάρχουν στον κόσμο. Και λέει ακόμα ο Απόστολος Παύλος, γιατί πάνε άντρες με άντρες και γυναίκες με γυναίκες. Του λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν το λέω εγώ. Γιατί δεν υπάρχει Θεός που να απαγορεύει και τα πράγματα για να ζουν έντιμα οι άνθρωποι. Μια κατηγορία λοιπόν που αρνείται το Θεό, εκείνη διαπράττει κάθε μορφή αδικίας, παρανομίας, εγκληματικότητας και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και οι άλλοι που λένε τα συγκεκριμένα κακά, όποιο κακό κι αν είναι, είναι δημιουργήμα του Θεού. Και οι πρώτοι, και οι μεν και οι δε, και οι μεν και οι δε, και αυτοί που λένε, που αρνούνται ο Θεός ότι είναι αγαθός, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να λένε ότι ο Θεός είναι κακός. Ίδια πιστεύουν όπως και αυτοί παίρνουν τον Θεό. Αφού τα φαίνει ο Θεός τα κακά, άρα δεν είμαι υπεύθυνος εγώ άνθρωπος. Πάει η ευθύνη από τον λογικό άνθρωπο, αφού ο Θεός τα επιβάλλει, γιατί αυτός τα έφερε στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό ξαναλέγω το ζήτημα. Ποιος είναι ο δημιουργός, ποιος φταίει για τα κακά που υπάρχουν στον κόσμο. Θα μας το απαντήσει ο Άγιος Βασίλειος. Γιατί λέει, δεν είναι μόνο αυτά, έχει κάποια άλλα κακά, να τα διαβάσω για να τα έχουμε υπόψη μας. Από πού προέρχονται οι αρρώστιες, από πού οι πρόωροι θάνατοι, από πού οι ολοσχερείς, οι ολοκληρωτικές καταστροφές πόλεων, όλα καλή τσουνάμι, τα ναυάγια, οι πόλεμοι, οι ασθένειες και όλα αυτά βεβαίως είναι κακά και όλα λένε ή μια κατηγορία είναι έργα του Θεού. Λένε, είπα, μια κατηγορία ανθρώπων είναι έργα του Θεού και δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Να το προσέξουμε εκείνο. Εμείς βάζουμε ερωτηματικό. Είναι έργα του Θεού. Για να απαντήσουμε. Γιατί ποιον άλλον μπορούν να κατηγορήσουν. Δεν έχουν να κατηγορήσουν άλλο. Λοιπόν, πρέπει και εμείς να έχουμε τη σκέψη σε ένα πράγμα. Ξεκινάμε από μια βασική λογική, ότι είμαστε όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι απαξάπαντες, όπου κι αν γεννήθηκαν, είμαστε πλάσματα του Θεού. Και ότι ξεκάθαρα αναφέρει η Αγία Γραφή, πολύ καθαρά, η μέρα πρώτη έκανε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η μέρα δεύτερη τα δέντρα και το καθεξής. Η μέρα τρίτη τα νερά. Η μέρα τέταρτη το φως. Και στο τέλος λέει, αφού τα δημιούργησε, είδε ο Θεός ότι ήσαν καλά λίαν. Λέει τη λέξη καλά λίαν. Άρα ο Θεός, όπως μας πληροφορεί η Αγία Γραφή, τα δημιούργησε όλα λίαν καλώς.
Όχι άριστα, το άριστα θα ερχόταν στη συνέχεια. Το λέει καλός για να εμείς βοηθήσουμε να φτάσει στο άριστα. Δηλαδή και τη δική μας προσπάθεια. Επομένως, ο Θεός είναι αγαθός, σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Αυτό το κακό, τα κακά που διάβασα προηγουμένως, ένα-ένα, ονομάζεται φυσικό κακό. Το συναντάμε στη φύση. Αρρώστιες, πλημμύρες, σεισμούς. Έτσι δεν είναι. Σκοτωμούς και τα έτσι. Είναι φυσικά κακά αυτά. Υπάρχει όμως, μήπως έκανα λάθος, όχι, είναι εξωτερικό κακό αυτό. Εξωτερικό κακό. Διορθώνω. Είναι εξωτερικό ήθη, εξωτερικό κακό. Προέρχεται από έξω. Υπάρχει το λεγόμενο φυσικό κακό. Που το κουβαλήσαμε από τον Αδάμ και την Εύα, σαν κληρονομιά. Φυσικό κακό. Και ποιο είναι αυτό? Η αδικία, η ασέργεια, η αφροσύνη, η δειλία, η φθόνη, οι ραδιουργίες και όσα κακά συγγενεύουν με αυτά και μολύνουν την ψυχή. Αυτά είναι φυσικά κακά. Λέμε, κληρονομήσαμε τον Αδάμ και την Εύα και κληρονομήσαμε αυτά. Ενώ τα άλλα, πλημμύρες και σεισμοί κλπ. Είναι εξωτερικά κακά που προέρχονται απ' έξω. Κανένα από αυτά που διαβάσαμε, κανένα δεν έχει, το τονίζουμε ευθύς εις αρχής, αιτία το Θεό. Κανένα. Διότι, ας πάρουμε ένα συγκεκριμένο κακό, λέει ο Άγιος Βασίλειος. Έχουμε χρήματα για να ζήσουμε. Να πάρουμε τον Ιώβ. Να πάρουμε κάποιον άλλον, όχι τον Ιώβ. Κάποιον άλλον, ο Ιώβ έδειξε το ανάστημά του. Έναν που έχει χρήματα. Και κάποια στιγμή του αφαιρούνται τα χρήματα. Από οποιαδήποτε αιτία. Ή από κλοπή, ή από νηστεία, ή από ασθένεια, το αφαιρούνται. Μην αποδώσεις κακότητα σε αυτή την πράξη και την αποδώσεις στο Θεό ότι από κακία έγινε. Αυτός που παραχώρησε, ας πούμε έτσι, ο Θεός που παραχώρησε, να συμβεί αυτό, να το αφαιρεθούν τα χρήματα, γνώριζε εκείνος ότι με τα χρήματα θα έκανε κακό. Και το αφαίρεσε. Και το αφαίρεσε. Δεύτερον, θα το είχε, δηλαδή, όπως βλέπουμε σήμερα, πάρετε παράδειγμα σήμερα τι γίνεται. Αυτοί που έχουν τα χρήματα αδικούν την Οικουμένη Ολόκληρη. Αν παραχωρήσει ο Θεός και εξαλειφθούν αυτοί από τη μέση, εξαλείφεται παντελώς η αδικία. Αλλά εδώ πέφτουμε σε μια άλλη περίπτωση. Με το ζόρι το καλό δεν γίνεται. Συγκεκριμένα σε έναν άνθρωπο που ο Θεός θέλει να τον σώσει και ξέρει ότι θα πάει στον παράδεισο γιατί το θέλει, θα του αφαιρέσει το χρήμα για να τον εμποδίσει από οποιαδήποτε κακά μπορεί να κάνει στο μέλλον. Αφαιρεί ο Θεός από έναν άνθρωπο τις δυνάμεις του σώματος. Π.χ. γεννιέται παράλυτος. Λέμε τον καημένο μια ζωή παράλυτος είναι. Τι δυστυχία. Στα μάτια μας πραγματικά είναι δυστυχία.
Αλλά λέει ο Μέγας Βασίλειος, ξέρεις εσύ αν του είχε δώσει, αν του άφηνε ο Θεός τα πόδια ή τα χέρια, θα πήγαινε στον παράδεισο όπως θα πάει τώρα, που είναι παράδεισος. Αν όμως τα είχε, μήπως γύριζε και έκανε τα όργια του κόσμου. Και μιλάμε για συγκεκριμένα άτομα που μπορεί να γεννήθηκαν και να έχουν την πρόθεση να σωθούν και να μην μπορούν να σταθούν στις επιδημίες τους. Και κύριε Θεός και λέει, εσύ που θέλεις, θα σε βοηθήσω εγώ με τον δικό μου τρόπο. Και επιτρέπει ο Θεός εδώ, για να τον δοξάσει στον ουρανό, που το αφαιρέσει ένα μέρος της υγείας, τα πόδια ή τα χέρια. Ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, που είναι το πιο βαρύ από όλα, Μιχάλη. Το πιο βαρύ από όλα. Ο θάνατος, ή μάλλον η θάνατη, δηλαδή κάθε μέρα δεν πεθαίνει ένας μόνο. Πολλοί ανά τον κόσμο. Το ερώτημα, δεν είναι κακό ο θάνατος? Έρχεται, λέει, ο Άγιος Βασίλειος, έρχεται ο θάνατος, όταν συμπληρωθούν τα όρια της ζωής, δηλαδή έως εκεί θα ζήσεις, λέμε εμείς, είναι γραμμένο στον καθένα. Κι άλλος φεύγει μόλις γεννιέται, άλλος ένα μήνα μετά τη γέννηση, άλλος άλλη ώρα, άλλος άλλη ώρα, άλλος θα είναι 100. Πάντως, ουδείς ζήσετε επί της γης, κανένας άνθρωπος που ζει επάνω στη γη, δεν αποφεύγει το θάνατο. Ουδείς ζήσετε και ουκόψετε θάνατο. Να αναφερθούμε μόνο στον πρόωρο θάνατο που συμβαίνει ή και σε εκείνο που αφήνει η οικογένεια πίσω και με παιδιά. Λέγει ο Άγιος Βασίλειος, ο θάνατος που έρχεται είναι ευεργετικός. Είναι ευεργετικός. Να σκεφτούμε, ας πάρουμε το αντίθετο, να μην συνέβαινε θάνατος καθόλου. Καθόλου. Ότι γεννηθήκαμε και δεν πεθαίνουμε. Και να φέρουμε τώρα στη μέση αυτόν που αδικεί, αυτόν που ληστεύει, αυτόν που είναι άρρωστος. Σκεπτόμαστε ότι αυτά τα κακά θα βασίλευαν και δεν θα είχαν τέλος ποτέ. Για εκείνον που πονάει θα πόναγε αιώνια. Για εκείνον που είναι κλέψει θα δεν κλέψει αιώνιος. Και θα καταδυνάστευε τον κόσμο ολόκληρο και θα υπέφερε ο κόσμος. Άρα, ή να μη το κακόν αθάνατον ή, το εξηγήσω, για να μην είναι τα κακά που υπάρχουν στον κόσμο χωρίς τέλος, παραχωρίς το θάνατο, ώστε ο εγκληματίας να φεύγει, να ξελασπώνει από το πρόσωπο αυτό την κοινωνία. Και γενικά ο θάνατος είναι ευεργετικός, λέει ο Δαβίδ. Πόσα είναι τα χρόνια, Κύριε? Και δίνει την απάντηση ο ίδιος φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα. Λέει, ομαλά, ομαλά, 70. Ομαλά, ομαλά. Υπάρχουν και εκείνοι που έχουν ιερή την κράσα. Φτάνουν 80. Και αν υπάρχει και κάποια εξαίρεση ακόμη, αλλά με πόνο, ξεπερνάνε τα 80. Γιατί από εκεί και πέρα ακολουθεί κόπος και πόνος. Και συνεχίζει. Και επήλθε
πραώτης εφημάς. Το εξηγήσω. Η λέξη πραώτα σημαίνει χαλάρωση στις δυνάμεις του ανθρώπου. Μετά λέει τα 80, αρχίζει το χαλάρωμα των σωματικών δυνάμεων. Και έλεγε ο παππούς μου, ο πεθερός μου, ρε παιδί μου, μετά τα 80 βαραίνει ο ένας χρόνος 10. Έτσι μου λέει. Δηλαδή είχαν οι δυνάμεις κομμένες και το βάρος μεγαλύτερο. Και γι' αυτό λέει παιδευθυσόμεθα, αρχίζει ο παιδεμός του ανθρώπου. Χαλαρώνει δυνάμεις. Σκεφτείτε τώρα να βρίσκεται ένας σε ένα μόνιμο χωρίς τέλος γύρας και να παιδεύεται. Δεν να ακούμε πολλές φορές να λένε οι άνθρωποι αφού τελειώνουν οι δυνάμεις τους, οι αντοχές του λένε «Θεέ μου, δεν το λυπάσαι, πάρ' το». Έτσι δεν λένε πολλοί άνθρωποι που έχουν στο σπίτι τους ασθένειες που βαστάνε πολύ καιρό. Και στα νοσοκομεία είναι πολλοί άνθρωποι, όλοι στο σπίτι. Παντού μιλάνε, μιλάνε παντού. Άρα ο θάνατος είναι ανιδρωτής. Είναι μια πλευρά αυτού του θέματος. Η άλλη πλευρά είναι το ότι ο θάνατος έχει δύο όψεις. Δύο όψεις. Ή να έχει φαινομενικά την παρουσία του στον άνθρωπο, να το αφαιρείται, να βγαίνει η ψυχή από το σώμα και να ακολουθεί η ταφή και να πορεύεται σε αιώνια ζωή πια, οπότε εκεί ουκέστη θάνατος. Δεν υπάρχει εκεί θάνατος, εκεί υπάρχει δόξα πέρα για πέρα. Και δόξα τω Θεώ που μας έχει αξιώσει και πιστεύουμε σε αυτή τη μοναδική αλήθεια, ότι ο πιστεύων εις εμέ, λέει ο Κύριος, που πιστεύει σε μένα μεταβεύει και περνάει από τούτη τη γη στη ζωή, μεταβεύει εκ του θανάτου. Εδώ λοιπόν ζούμε μια περίοδο με μαρτίες που είναι θάνατος, μεταβεύει και το θανάτου στη ζωή, στη ζωή την αιώνια. Άρα μιλάμε για θάνατο και έχουμε υπόψη μας ότι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών και ο θάνατος δεν πεθαίνει και ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Είναι ευεργεσία, είναι δόξα, είναι τιμή. Μα αφού ο Κύριος δεν είπε πριν σταυρωθεί η δόξα μου και εννοούσε το θάνατό του και την πορεία στον πατέρα του. Ο σταυρός λέει είναι η δόξα μου που τον οδήγησε στο θάνατο, αλλά και στην ανάσταση και στην ανάληψη. Στο θάνατο για να νικήσει το θάνατο. Τον οδήγησε στο θάνατο στον άνθρωπο, δεν είπε. Στο θάνατο για να νικήσει το θάνατο. Είπαμε στην ανάσταση, για να σημαίνει νίκη. Yeah. Λοιπόν, άρα η περίπτωση η πρώτη λέει ούτε στη θάνατος. Σε εκείνο που πιστεύει δεν υπάρχει θάνατος. Στον άπιστο όντως υπάρχει θάνατος αιώνιος. Το ερώτημα τώρα, να το επαναλάβουμε. Ποιος φταίει που ένας αγκαλιάζει τη ζωή και λέει «Χριστέ μου, σ' αγαπώ και σ' αγαπταράω», λέω «Φταίει σε εισαγωγικά μέσα» και ο άλλος αγκαλιάζει το κακό και οδηγείται στον ίδιο θάνατο. Και πάλι μια ωραιότατη απάντηση δίνει ο Δαβίδ. Ωραιότατη. Χαρακτηριστικά λέει «Κύριε, οι μακρύνοντες από σου απολούνται». Όσοι φεύγουν μακριά από σένα χάνονται.
όσοι φεύγουν, που σημαίνει έχουν κάνει την επιλογή τους, έχουν διαλέξει τον τρόπο που θα ζήσουν ή με τη ζωή ή με το θάνατο. Αν λοιπόν φεύγουν από σένα, παράδειγμα, το παιδί μου, είπε ο πατέρας του Ασώπου, χαμένο ήταν και βρέθηκε, πεθαμένο και αναστήθηκε. Τι είχε να πει αυτό, πατέρας εδώ είναι ο Θεός. Το παιδί του, τα παιδιά του είναι του κόσμου. Φεύγουν από τον Θεό, χάνονται, πεθαίνονται. Γυρίζει στον Θεό, ξαναβρίσκονται, αναστέλλονται. Η επιλογή, παρακαλώ, είναι του ανθρώπου. Έγκυται στου ανθρώπου τη θέληση και όχι στου, και δεν έχει αιτία το Θεό. Καμιά αιτία δεν έχει το Θεό. Πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι το κακό, λέει ο Άγιος Βασίλειος, το κακό, αυτό που μας βασανίζει και μας ταλαιπωρεί στη ζωή, δεν είναι, λέει, κάτι που ζει υπαρκτό. Δεν είναι ζώο, λέει, το λέει που το γράφεται μέσα, δεν είναι ζώο. Είναι κάτι το ανύπαρκτο. Μας φαίνεται λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε. Θα το αναφέρουμε. Ο Θεός μας έπλασε και μας έδωσε τα μάτια. Έδωσε και το φως. Έχουν τα μάτια υγεία. Βλέπουμε το φως. Έχουν κάποια ασθένεια και τυφλώνονται. Δεν βλέπουν το φως. Το φως όμως υπάρχει στην ουσία. Αλλά η απουσία του καλού, να το χωνέψουμε, η απουσία του καλού, η απουσία της όρασης που πρέπει να έχουν τα μάτια για να δούνε, δημιουργεί το σκοτάδι. Τα μάτια εννοείς τα μέσα εδώ? Όχι, μιλάω γενικά να καταλάβω και τα μέσα. Δηλαδή ένας γεννιέται τυφλός. Α, ναι. Έτσι. Δεν βλέπει το φως. Γιατί έχουν κάποια αιτία τα μάτια τους και απουσιάζει από μέσα το φως. Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα από μέσα, έτσι να είναι υγιή τα μάτια σου, ώστε να πεις, να ξημέρωσε, βλέπω φως. Όμοια, προσέξτε το καλά, κακό σημαίνει απουσία και μάλιστα χοντρική απουσία καλού. Χοντρική απουσία καλού. Θάνατος σημαίνει απουσία ζωής. Θάνατος σημαίνει απουσία της ζωής. Και λέει ο Κύριος, ο Δαβίδ το λέει, και ο Κύριος το λέει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή. Ο ακολουθών είναι. Να το, αυτός που με ακολουθεί, ούτε στο σκοτάδι περπατάει, αλλά έχει και το φως της ζωής. Εκείνος που δεν με ακολουθεί, τώρα πάμε στα προφητικά μεγάλη, εκείνος που δεν με ακολουθεί, δεν έχει το φως της ζωής, άρα δεν βλέπει στο σκοτάδι. Και πώς δεν σου μιλάει για το φως? Σου λέει σκοτάδι βλέπω, σκοτάδι αισθάνομαι απέραντο. Ξαναλέω, το κακό, όποιο κακό κι αν είναι αυτό, όποιο κακό κι αν είναι αυτό, υπάρχει, το λέω σε εισαγωγικά, από τη στιγμή που αφαιρείται το καλό που έπρεπε να είναι στη μέση. Σημαίνει απουσία του καλού. Άθεος σημαίνει αφαίρεση του Θεού από τη μέση. Του πιο μεγάλου, του μεγίστου αγαθού επί της γης που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Αυτή η άρση του Θεού, αυτή η αφαίρεση, φέρνει όλα τα κακά, ενώ πριν δεν υπήρχαν. Και ποιος παρακαλώ είναι εκείνος
που μπορεί να πει ότι φταίει για το κακό που θα κάνει ο Κώστας ή το κακό που θα το βρει ο Θεός, τη στιγμή που εγώ προσωπικά έχω όλη τη δυνατότητα, όλη τη δυνατότητα να επιθυμώ το αγαθό ή να αρνούμε την επιθυμία του αγαθού. Για τη συμφορά που θα με βρει, που αρνούμε φταίει ο Θεός, που λέει εσύ αγκάλιασε το καλό για να ζήσεις με τη ζωή και την αλήθεια. Θέλω να, και δεν έφερα το βιβλίο να σου διαβάσω, διάβαζα το πρωί τον προφήτη Ιερεμία και έκανα τις σκέψεις που και εσείς τα κάνετε τώρα. Μιλάει για μια Ιερουσαλήμ και Παλαιστίνη γενικά βουτυγμένη μέσα στις αδικίες, μέσα στην ασέργεια, μέσα στη διαφορά, μέσα σε ξενικά έθιμα. Και λέει ο προφήτης Ιερεμίας, έρχονται τα στρατεύματα των Ασσυρίων, γιατί αφήσατε το Θεό και καλέσατε άλλους θεούς. Μπορεί εμείς έτσι υπαρκτά να μην αγκαλιάσαμε άλλους θεούς. Όμως η ζωή μας σαν έθνος, σαν λαός στο σύνολό του, και θα πάρουμε σε εξαιρέσεις που είναι από 1 έως 3% που συνειδητά αγαπούν και λατρεύουν τον Θεό, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Μιλάμε το σύνολο και αυτό δεν είπα ακόμη. Και αυτό δεν είπα ακόμη. Μια περίπτωση, το θυμήθηκα τώρα, που είπα έχουμε εξαιρέσεις, έχουμε και σύνολο. Και λέει ο Άγιος Βασίλειος, συμβαίνει ένα σεισμός. Σκοτώνονται άνθρωποι, θανατώνονται. Ο Θεός παραχωρεί και λοιμούς και σεισμούς και πλημμύρες για να ξεκαθαρίσει. Για να ξεκαθαρίσει ένα κόσμο μεγάλο από ένα κόσμο μικρό καλό. Να αφήσει ένα μικρό ζυμαράκι. Παραδείγματος χάρη, Σόδομα Γόμορα. Εκεί μόνο έζησε ο Λότ. Και λέει ο Ευεργετινός ένα ωραίο βιβλίο, ένας μόνο μέσα σε ένα σύνολο ζούσε. Ένας το φανταζόμαστε. Και το τονίζουν οι πατέρες και λένε, πώς εκείνος σαν μονάδα στάθηκε απέναντι σε ένα συνολικό ρεύμα και δεν έπεσε, και εκείνος το κακό. Για να δείξει ότι ο άνθρωπος σαν μονάδα με τον Θεό δεν πέφτει. Και αν πέσει ο Θεός τον κρατάει για να του πει στόπ στην εγωισμό σου, έλα σε μένα εδώ, σε βαστάω. Επαναλαμβάνω, μονάδα ολότη και έζησε στο θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν ξεκαθαρίζει ο Θεός το κακό για να μην το υγιές. Έλα εδώ εσύ, λέει, όταν αρρωστήσεις, ο Αγιος Βασίλειος το λέει αυτό, όταν αρρωστήσεις και δει ο γιατρός ότι έχεις ένα σάπιο μες στο σώμα σου, σε κόβει, σου πετάει το σάπιο, πονάς, υποφέρεις και στο τέλος του λες, γιατρέ, πάρε και αυτά γιατί με έκανες καλά. Δεν του είπες τι είναι αυτό που μου έκανες και πονάω, αλλά δέχεσαι και τον πόνο και το κόψιμο του μέλους, μπορεί να είναι και πόδι, μπορεί να είναι και χέρι, μπορεί να είναι
και δεν ξέρω τι άλλο. Να σε ακροτηριάσει, αρκεί να ζήσει. Να πει και ευχαριστώ πολύ για τον πληρώσει. Το Θεό λέει που θέλει να ξεκαθαρίσει την κοινωνία από κακά που την ταλαιπωρούνε και επιχειρεί να κάνει αυτό το καλό στον κόσμο. Το κατηγορήσει γιατί ξεκαθαρίσει, κάνει όμορφη την κοινωνία. Γι' αυτό και λοιμοί, γι' αυτό και οι σεισμοί, γι' αυτό και οι επιδημικές ασθένειες. Φοβερό παράδειγμα. Τα κακά, έτσι είναι, τα κακά, τα δημόσια κακά που γίνονται από τους πολλούς, θα δεχτούν, δέχονται από τον Θεό, δέχονται από τον Θεό. Και σε κούρι γενικό, όχι ατομικό, γενικό. Άρα, ο Θεός είναι αγαθός, ζητάει το αγαθό, ζητάει να υπάρχει στον κόσμο και να βασιλεύει η αρετή και το καλό. Όταν δει ότι σαπίζει ειδικά ο άνθρωπος, αρχίζει πια και πέφτει σε κούλι. Δεν θα διαβάσουμε στην Παλαιά Διαθήκη προφήτη, εγώ σου το διαβάσω τώρα, είδα και διαπίστωσα ότι όλοι οι προφήτες κατέβηκαν στη γη για να ασκήσουν έλεγχο. Εσύ βασιλιά, γιατί σάπισες, εσύ ιερέα, γιατί δεν κάθεται κοντά σου. Και μου κάνει εντύπωση ένα ωραίο, λέει, Ιού σε γέννησα και ανύψωσα, λέει. Ο Ισαΐας το, το διάβαζε, λέει, παιδιά έκανα και τα ανύψωσα με τον ουρανό. Και συνεχίζει, και αυτά τα παιδιά με αθέτησαν, με παράτησαν και κάνανε ό,τι παράνομο υπάρχει. Έλεγχο παραλαμβάνω, έλεγχο. Στην αδικία, στην εκκλησία μέσα, οι προθέσεις αυτό κάνανε. Και σκέφτομαι και λέω, Θεέ μου, επειδή μυρίζουμε έτσι και εμείς σήμερα, δεν μυρίζουμε, τι λέτε, μυρίζουμε. Και διερωτώμεθα. Και λέω, μήπως κάτι στο κεφάλι θα μας πέσει επάνω. Ακόμα λέει εδώ ο Άγιος Βασίλειος ότι γιατί κατηγορείς τους άρχοντες αφού τους έβγαλες εσύ και είναι ομοιώματά σου, τα σπλάγνα σου. Αφού λοιπόν εσύ τους διαλέγεις κατά το λαό και οι άρχοντες. Όλοι μαζί είναι σάρκοι. Όλοι θα υποστούν αυτό που θα υποστούν. Λέγει ο Ιερός Βασίλειος, ο Άγιος Βασίλειος. Έλα εδώ, να σε πάω εγώ σε ένα χειροπιαστό παράδειγμα. Χειροπιαστό εντελώς. Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτό. Φωνάζανε. Κάνει ο Πιλάτος, πλέγει τα χέρια και λέει, αθώος ημί από του αίματος τούτου. Εγώ βλέπω ότι είναι αθώος. Και δεν υπάρχει λόγος να χυθεί το αίμα αυτού του ανθρώπου. Πλένω λίγο τα χέρια μου. Και συνεχίζει λέει, ημίς όψεστε. Εσείς δεν το βρείτε το Θεό, εγώ όχι. Θα σημείτε το ημίς όψεστε. Και φώναξα, το αίμα αυτού έφημας και μετά τέκνα, να πέσει στο κεφάλι μας και στα παιδιά μας. Παρακαλώ, το 70 μετά Χριστόν ήρθε ο Τίτο, ο Ρωμαίος, και λέει, Άγιος, το διαβάσω λίγο. Και κατέστρεψε, ισοπαίδωσε την Ιερουσαλήμ, το διαβάσω λίγο μας. Την ισοπαίδωσε. Και έφυγαν οι Ισραηλίτες από τότε, από το 1943-1947, από το 70 το 1940 τόσο, δεν είχαν πατρίδα. Ήτανε όπου γης. Το αίμα αυτού, επί τα τέκνα ημών, και σε εμάς και στα παιδιά μας. Και έπεσε. Και λέει τώρα, προσέξτε το. Ή θα σου διαβάσω επιλέξη και γραψόμενα και τα γόμορα. Λέγει, ή μήπως εσύ θα ήθελες να μην είχαν καταρκαεί τα Σόδωμα ύστερα από τα νοσηλουργήματα εκείνα. Κοιτάξτε, μυρίζει
τα νησιά εκείνα που είχε το τσουνάμι. Και στα Σόδωμα υπήρχε μία μόνο κακία μεγάλη, ξέχωρα οι άλλες, άντρες με άντρες, τίποτα άλλο. Εκεί λέει που είναι το τσουνάμι, με νόμο ήταν η παιδεραστία. Με νόμο. Λοιπόν, και λέει, ήθελες να μην καταστραφούν τα Σόδωμα μετά από αυτά. Και προχωράει. Ή να μη είχε καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, μήτε να είχε ερημωθεί ο ναός, ύστερα από τη φρικτή και παράφρονα ενέργεια εναντίον του Κυρίου. Το Άρον Άρος Άδος ήταν η χειρότερη παραφροσύνη που υπάρχει, που έγινε στον κόσμο ποτέ. Τι σημαίνει Άρον Άρον, τη λέξη, τώρα, τώρα. Τώρα, πιάστε και στο δισταυρό. Σηκώστε το, σηκώστε και σταυρό το. Άρα, να μην σηκώστε. Τι σημαίνει, μπρος στο σταυρό κατευθείαν. Το καταλάβαμε. Αλλά και λίγο ακόμη και θα την πάρουμε με τον Βασίλη την ομιλία κάπου αλλού μετά, να κλείσουμε σήμερα ότι όσοι έχουν τηλεόραση, δεν έχουν τηλεόραση, την τηλεόραση. Λοιπόν, μετά από όλα όσα είπαμε, εκείνος που προκαλεί τις συμφορές, που τις γυρεύει η πλάτη του, είναι εκείνος που τις αγκαλιάζει. Εκείνος δηλαδή που κάνει το κακό, αυτομάτως υπογράφει συμφωνία με το κακό. Θα κάνεις αυτό, αλλά θα σε εκτελέσω και σένα. Από εκεί έρχεται το κακό. Από την επιλογή που κάνουμε, μας εκδικείται στη συνέχεια. Μας εκδικείται το κακό το ίδιο. Και την ευθύνη την έχουμε εμείς για το ότι συμφοριαζόμαστε. Λέμε, αυτός είναι φθονερός άνθρωπος. Τον φθονερό τον ετρώνε χίλια φίδια. Και να τα αποδείξω. Βλέπω εγώ τον Τάκη, και έχει μια όμορφη οικογένεια, έχει καλά παιδιά, προοδεύω στη ζωή και λέω γιατί να προοδεύει και καίγομαι. Βλέπω τον άλλον που είναι αθλητής. Γιατί εκείνος να καίγεται, δεν έχω και εγώ. Κάθε μορφή προόδου και καλού που βλέπει ο φθονερός δέχεται και ένα βέρος να το τρυπάει πέρα για πέρα. Είναι συμφοριασμένος. Κανένα κακό στον κόσμο δεν είναι που να μην εκτελεί τον άνθρωπο επί τόπου. Αζεί, είναι εκτελεσμένος από το κακό. Τις προάλλες, και τελειώνω, για να νιώσουμε τι σημαίνει κακό, είχα επισκεφθεί στην Αθήνα ένα χώρο πνευματικό και μάλλον όχι εγώ, η γυναίκα μου και ο γαμπρός μου. Και εκεί συνάντησα ένα πρόσωπο που είχε γνωστό μας οικογένεια και 6 παιδιά και ακούσαμε ότι τον χώρισε η γυναίκα με τα 6 παιδιά σε πιάνει τρέλα. Το μεγάλο ας είναι, δεν ξέρω, 18-20, από εκεί πέρα τα άλλα. Σε πιάνει τρέλα. Και ρώτησα, γιατί το έκανε αυτό η γυναίκα του. Είχε μια αδελφή που είχε μπλέξει με παραθρησκευτικές οργανώσεις, με εκείνες τις Ινδοϊκές, με διαλεκτικό, με διαλεκτικότητα και πράγματα, η αδελφή της γυναίκας. Και έχει η ίδια κατάσταση συνέπεια. Και της τη δίδωσε και να το κακό. Η οικογένεια χωρίς να έχει αυτό που πρέπει να έχει στην ουσία. Το κακό, επαναλαμβάνω, εκτελεί τον άνθρωπο, ασχετά αν ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Φταίει και αφού φταίει πρέπει να πληρώσει. Ο Θεός, τελειώνω, δεν δημιούργησε ζώα που τα τραβάει από τη μύτη
για να κάνουν αναγκαστικά το καλό. Όχι. Όλοι μας ζητάμε αυτόν που θα συνεργαστούμε να έχει καλή θέληση, καλή προαίρεση για να συνεργαστούμε. Αναγκαστικά να μας το κάνει και υποκριτικά δεν το δεχόμαστε. Πολύ περισσότερο ο Θεός δεν θέλει δούλους, θέλει ελεύθερους. Ελεύθερους ανθρώπους που να λένε ναι, σε ακούμε, πες μας και εμείς θα εκτελούμε. Η αιτία του κακού είναι στο όχι που λέμε στο Θεό και τίποτα άλλο παραπέρα. Στη δική μας προαίρεση και στη δική μας ελευθερία. Θα απαντήσουμε και άλλη φορά. Πει κανείς τίποτα. Ναι, ας πούμε δύο πραγματάκια. Πρώτο, στον κήπο τη Γεζημανής ο Απόστολος Πέτρος έκανε μία πράξη. Τράβηξε το μαχαίρι και έκοψε ένα αυτή κάποιου λέει δούλου που πήγε για να ας πούμε συλλάβει τον Κύριο. Και ο Κύριος είπε στο σημερινό μάθημα όπως είπε ότι Πέτρο, Πέτρο, μάχαιρα έδωσες, μάχαιρα θα λάβει. Δεν είπε καλά έκανες γιατί πήγε και θα με σώσεις, έκανες κακό. Γιατί ο Κύριος δεν είχε κάνει μέχρι τότε κακό και ούτε έκανε ποτέ κακό. Ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, πάει το ένα. Έχουμε τώρα και την Παλαιά Διαθήκη. Βλέπουμε 12 αδέρφια πέσανε στον και στον και πού, μπράβο, λοιπόν, για να τον εγκατασπαράξουνε χώρια στην Αίγυπτο με όλα αυτά που είχαν γίνει και ο Ιωσήφ δεν είχε μέσο, μόνο το Θεό και ο Θεός έφτανε όχι μόνο να τον σώσει αλλά να τον σώσει όλους και να τον δοξάσει όλους και να τον δοξάσει. Άραγε βλέπουμε ότι έχουμε τόσο μεγάλο μέσο που μας αγαπάει τώρα, δίχως να πληρώνουμε σαν τον άρρωστο τον γιατρό, μόνο ένα ευχαριστώ να του λέμε για την καθημερινότητα. Α, αυτό θέλει. Ευχαριστούμε Κύριε που σήμερα μας έχεις καλά. Σωστό. Να μας έχεις και αύριο για να σε δοξάζουμε. Σωστό. Λοιπόν, αυτό θέλει. Και μπορούμε να κάνουμε θαύματα, αλλά ούτε αυτό το απλό το έχουμε ξεχάσει. Γιατί όπως είπε, πλεονάζει το κακό και μας παρασύρει. Ας ελπίσουμε ότι δεν μας παρασύρει. Θέλω να πω τούτο. Κάποτε σκέφτηκα μόνος μου. Γιατί να θέλει ο Θεός να γίνονται πολέμοι, να σκοτώνονται οι άνθρωποι, ο κόσμος. Ναι. Στην Παλιά Διαθήκη που διάβαζα και διάβασα ότι ο πόλεμος είναι η αμαρτία του ανθρώπου και όχι του Θεού, κατάρα κι αυτή. Έτσι το είχα διαβάσει εγώ. Πόλεμο δεν έκανε ο Θεός. Όχι ο Θεός, ο άνθρωπος την έκανε, η αμαρτία του ανθρώπου. Η αμαρτία του ανθρώπου πήγαινε στον πόλεμο και στις άλλες αμαρτίες που κάνατε. Λοιπόν, τώρα δεν μας πει ο χρόνος. Έχει απάντηση γιατί ασχολείται με αυτό ο Άγιος Βασίλειος. Αλλά θα δείτε στην τηλεόραση όσο και τηλεόραση. Τώρα χρειάζεται χρόνο τα υπόλοιπα. Έτσι δεν είναι. Πάντως, έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος στο οποίο. Είναι μέσα. Ε? Είναι μέσα, μέσα. Γραμμένα όλα. Το λέει εδώ. Το λέει εδώ. Η Παλιά Διαθήκη το λέει. Είναι... όχι, λέει και αλλού. Λέει και άλλα πράγματα πέρα. Θα είδα εγώ και λέω να δώσω μια απάντηση. Γιατί σε λέω και τα πράγματα όλα. Έτσι δεν είναι. Είναι παντού, έχουν νόημα τα πράγματα. Βέβαια. Όσο και να διαβάσουμε, ακούστε, να διαβάζει πάντα, φεύγει πάντα. Τέσσερις σειρές, ρωτάει. Να αντιρωτηθούν αυτοί που διερευνούν αυτά. Από πού οι ασθένειες, από πού οι σωματικές αναπηρίες, διότι η αρρώστια ούτε αγέννητη είναι, αλλά ούτε τα δημιουργήματα του Θεού. Με συγχωρείτε, ούτε και δημιούργημα του Θεού. Ούτε αγέννητη αρρώστια, αλλά ούτε και δημιούργημα του Θεού. Και συνεχίζει και τελειώνω. Τα ζωντανά όμως χτίστηκαν φυσικά μαζί με την πρέπουσα εις αυτά κατασκευή. Και παρήχθησαν στη ζωή τέλεια η καρτιμελή. Πιο απλά λέει, ό,τι έγινε, σας είπα και εγώ, έγινε τέλειο από το Θεό. Χωρίς ελάττωμα. Τώρα, πώς μπήκαν τα ελαττώματα, άλλη φορά. Θα τα δούμε. Λοιπόν. Χριστός Ανέστη,
Άγιους Πάντες από κάτω. Και θα λειτουργήσει εκεί. Θα ρωτήσω εγώ να κάνει το που μας λέει εδώ. Πότε θα γίνεται αυτό η ομιλία που θα πει. Θα μας λέει ο Βασιλάκης. Α, αν είναι για να κατεβαίνουμε. Για να κατεβαίνουμε και εμείς κάτι. Και πώς θα κατεβαίνει στον Βασιλάκη. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη.